Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, που είναι αρμόδιες για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση του παγετού στο δικό δίκτυο και τους κοινόξυπνους χώρους. Πάμε να δούμε τώρα ποια ήταν η κατάσταση στο Δήμο Κοζάνης. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης, τον Γιώργο το Δουγαλή, στο Δελτίο Ειδήσεων Δουγάς. Κύριε Δουγαλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δακρατσά, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Τώρα, δημιουργήθηκαν προβλήματα με την κακοκαιρία στο Δήμο Κοζάνης, με τα χιόνια που είχαμε και που χρειάστηκε να κάνετε παρεμβάσεις. Μπορεί να άργησε να έρθει ο χειμώνας με χιόνια και παγωνές, αλλά ήρθε με άλλες διαθέσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Ο Δήμος Κοζάνης και η τεχνική υπηρεσία έχει προετοιμαστεί από καιρό, τόσο με ιδία μέσα, όσο και με μισθωμένα μηχανήματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όποιες δύσκολες καταστάσεις προκύψουν. Μάλιστα. Εσείς τώρα πού δώσατε βαρύτητα, δηλαδή πού δημιουργήθηκαν προβλήματα, σε ποιες τοπικές κοινότητες κάνετε παρεμβάσεις και πού χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αποχιονιστικά μηχανήματα? Κύριε Βακρατσά, υπάρχουν ονοματισμένα μηχανήματα για κάθε τοπική κοινότητα. Μάλιστα. Ο καθένας εκ των προτέρων γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς θα δράσει. Από την εμπειρία μας όμως γνωρίζουμε πού δημιουργούνται τα πρώτα και μεγαλύτερα προβλήματα. Πρώτον, στον ορεινό όγκο σιδερά-λιβερά, που η δράση μας ξεκίνησε στις 4 το πρωί. Μάλιστα. Από Μαυροδέντρη, Ποντοκόμι, σιδερά-λιβερά, ανθότοπο, όπου είχε 30 με 40 πόντους χιόνι. Με άλλα μηχανήματα έργο μεταμόρφωση, ξερολίμνη, αλωνάκια, ανθότοπο. Και με άλλο μηχάνημα, αλατιέρα, από τις 21 και 30 το βράδυ, ζεφ, περιφέρεια, κύλα, χαραυγή, πτελιά, ενόη και από τις 5 το πρωί στα χωριά του Ελισπόντου. Μάλιστα. Μέσα στην Κοζάνη όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα ήταν σε δράση. Μάλιστα. Άρα δηλαδή σε αυτές τις τοπικές κοινότητες και στην Κοζάνη κάνατε τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Είχε αρκετό χιόνι από ό,τι μας είπατε σε αυτές τις κοινότητες, κύριε Αντιδήμαρχε. Γύρω στους 30 με 40 πόντους στις ορεινές κοινότητες, κύριε Δακρατσά. Μάλιστα. Στις Κοζάνης ήταν λίγο το χιόνι, αλλά στις πρωινές ώρες δημιουργήθηκε παγωνιά. Μάλιστα. Κάνατε άλλες παρεμβάσεις, δηλαδή υπήρχαν από τους πολίτες, χρειαστήκατε να ανοίξετε και κάποιους άλλους δρόμους σε κοινότητες, υπήρξαν κάποια άλλα προβλήματα? Όπου υπήρχαν, ανταποκριθήκαμε, κύριε Δακρατσά. Υπάρχει εξοπλισμός μηχανημάτων πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα είστε σε ετοιμότητα τις επόμενες μέρες να αντιμετωπίσετε οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις που θα προκύψουν από τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις κοινότητες? Και είδαμε σήμερα βγάλατε και μία ανακοίνωση, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, που αναφέρεστε το τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος σε περίπτωση που έχουμε τις επόμενες μέρες αρκετά φαινόμενα, γιατί θα έχουμε και ολικό παγετό. Μάλιστα. Στους πολίτες του Δήμου Κοζάνης κάνουμε έκκληση. Όσοι μπορούν να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους. Άλλωστε έχουμε και τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα. Αυτό θα διευκολύνει τις υπηρεσίες να κάνουν καλύτερα και σωστά τη δουλειά τους. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τον αποχιονισμό, αλλά και να μην δημιουργούνται άλλα έτσι προβλήματα. Τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να έρθουμε λίγο. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και αρκετές καταστροφές από τις έντονες βροχοπτώσεις. Εκεί, πού δημιουργήθηκαν προβλήματα και τι παρεμβάσεις χρειαστήκατε να κάνετε ως πολιτική προστασία του Δήμου? Μετά την έντονη βροχόπτωση, δημιουργήθηκαν προβλήματα στο Βατερό, Δρέπανο, όπου εκεί είχαμε ένα υπόγειο σπίτι το οποίο πλημμύρισε. Εκεί χρειάστηκε τη βοήθειά μας, ο συγκεκριμένος κύριος ανταποκρίθηκε μόνος του. Δεν είχαμε κάτι άλλο πολύ σοβαρό στην εξοχή. Μέσα σε 2-3 ώρες τα φρεάτια απορροφήσαν όλο το νερό το οποίο δημιουργήθηκε στην πλατεία εκεί του χωριού. Μάλιστα. Είχαμε κάτι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, είδαμε πάντως και τα σχολεία σήμερα με απόφαση του Δημάρχου ήταν κλειστά. Το Σαββατοκύριακο είστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσετε οτιδήποτε προκύψει, γιατί θα έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες και ολικό παγετό από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Βεβαίως, κύριε Βατρατσά, είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες τις οποίες αναμένουμε. Μάλιστα.
Είναι αρκετός ο μηχανισμός του Δήμου έξω που είναι στους δρόμους όταν χρειάζεται να παρέμβετε και το απαραίτητο προσωπικό της πολιτικής προστασίας? Βεβαίως, βεβαίως. Έχω γύρω στους 10 χειριστές που είναι σταμπάρι. Με ένα τηλέφωνο μου το βράδυ βγαίνουν έξω κατευθείαν. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε και ας ελπίσουμε με τις καιρικές συνθήκες τις επόμενες μέρες να μην έχουμε απαραίτητα προβλήματα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βακρατσά. Καλή χρονιά. Σας. Και πάλι. Καλή χρονιά.